Σας. Λοιπόν, από χτες μέχρι σήμερα ακούσαμε το τι συνέβη. Έχετε κάτι νεότερο, έχει κάποια εξέλιξη εκεί στην περιοχή? Πώς είναι τα πράγματα? Σήμερα είναι ηρεμία, λόγω και του καιρού, αλλά οι οργοί δεν πήγαν στα χωράφια τους. Έτσι είναι ηρεμία, δεν υπάρχει τίποτα το νεότερο σήμερα. Οι γεωργοί γιατί δεν πήγαν στα χωράφια τους, φοβούνται? Όχι, είναι βροχερός ο καιρός, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν, δεν μπορούν να φυτέψουν, δεν μπορούν να... Δεν είναι αυτός ο λόγος, ο φόβος. Άρα δεν είναι επειδή φοβούνται, σωστά? Όχι, όχι, εκεί θα πάνε πάλι. Τώρα, κύριε... Αυτή είναι η δουλειά τους, είναι η ζήση τους. Είναι πολύ δύσκολο για όσους δεν ζουν αυτό το πράγμα καθημερινά, δεν καλλιεργούν στην νεκρή ζώνη, να αντιληφθούν πώς είναι η ψυχολογία των αγροτών εκεί. Γενικώς υπάρχει φόβος, υπάρχει καθησυχασμός. Πώς σκέφτεται κάποιος και πώς νιώθει που οργώνει την ιδιοκτησία του εκεί? Να σας πω, σίγουρα υπάρχει ένα διαφορετικό αίσθημα να ξεκινάς για τη δουλειά σου το πρωί και πηγαίνοντας στο γράφι σου να καλλιεργήσεις ή να κάνεις τις διάφορες εργασίες σου, ξαφνικά να βρέθεται από πάνω σου έναν Τούρκη στρατιώτη με πυροβολά όπλα. Αυτό είναι τραυματικό και ψυχολογικό πρόβλημα. Ναι. Όμως δεν θα κάψει τους γεωργούς αυτό το πρόβλημα. Είναι η δουλειά τους, είναι να ζήσουν τις οικογένειες τους. Εκεί θα είναι. Ναι. Πρέπει να το αντιληφθούν τούτον η άλλη πλευρά, ότι δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψουμε τα χωράφια μας επειδή έρχονται εκεί με τα όπλα. Τα χωράφια σας βρίσκονται σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας που παραχωρήθηκε στην Ουφική για να μπορεί να φτιαχτεί η νεκρή ζώνη. Άρα ανήκουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία, παραχωρήθηκαν. Νιώθετε ότι το κράτος είναι κοντά σας όλα αυτά τα χρόνια στην καλλιέργεια και στην προσπάθεια που κάνετε? Είστε κάποιο είδους ακρίτα εκεί, αν και δεν είναι σύνορα? Όχι, δεν είναι. Δεν είμαστε ακρίτες. Όλος αυτός είναι αδόκιμος, γιατί οι ακρίτες φύλαγουν σύνορα. Δεν είναι σύνορα, το διευκρίνησα. Δεν φυλάγουμε σύνορα. Εμείς είμαστε στον τόπο μας. Έχετε δίκιο. Και θεωρούμε ότι η Κύπρος είναι ενιαία. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το κράτος είναι κοντά σας όμως, γιατί κάθε μέρα μπαίνετε σε περίεργες καταστάσεις. Να σας πω, και το κράτος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω. Σε αυτή την περίπτωση θα περίμενα μια πιο δραστική ενημέρωση και πιο να μας ακούσουν το κράτος πολύ πιο κοντά. Φυσικά εμείς έχουμε ανοιχτή επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τους αναφέρνουμε το πρόβλημα. Μέχρι εκεί όμως ελπίζω να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα, γιατί γίνεται μεμονωμένα στη Δένια. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό που μας βασανίζει. Ναι. Έχετε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ξανασυμβεί? Μπορεί να υπάρξουν διαβεβαιώσεις για κάτι τέτοιο? Δεν υπάρχουν αυτές οι διαβεβαιώσεις. Αυτά οι Τούρκοι δεν τα αντιλαμβάνονται. Αλλά εμείς οφείλουμε αυτό που κάνουμε να το κάνουμε, να συνεχίσουμε να οργώνουμε τα χωράφια μας. Δεν μπορούμε να, όποτε θυμηθούν οι Τούρκοι, να τους παραχωρούμε 100-200 δεκάρια, γιατί έτσι θέλει ο τουρκικός στρατός. Αυτό έγινε το 1974, που ήταν κάποιοι άλλοι λόγοι. Τώρα δεν μπορούμε. Και να σας ενημερώσω ότι η Δένια, στις 18, συγγνώμη που πάω λίγο μακριά, αλλά Ιστορική αλήθεια πρέπει να λέγεται. Η Δένια δεν μας τη χάρισαν οι Τούρκοι. Δεν την πήραν τη Δένια όπως πήραν την Αυλώνα, τη Φιλιά, τα γειτονικά χωριά. Εδώ έγινε μάχη δύο μέρες μετά την τουρκική εισβολή και οι Τούρκοι ήταν η πρώτη φορά που ιτηθήκαν και φύγαν. Δεν το λέω για να καυχαίμαι αυτό το πράγμα. Αλλά η Δένια δεν κρατήθηκε εδώ γιατί οι Τούρκοι μας τη χάρισαν. Γιατί οι κάτοικοι, ορισμένοι κάτοικοι και 15 στρατιώτες έμειναν εδώ και κρατήσαν το χωριό. Δεν θα φύγουμε τώρα μετά από 50 χρόνια από τη γη εδώ των πατερών μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν.